Πέρσι τέτοια μέρα, ενώ ξεκινήσαμε τις καταβασίες, γύρω στις 7 και 4 ήρθε το μήνυμα ότι εκοιμήθη ένας σύγχρονος Άγιος που μνημονεύσαμε προηγουμένως, Όσιος Πατήρ ημών Εφραίμ της Αριζόνας. Ο άνθρωπος που ήταν στο Άγιον Όρος ασκητής, μαθητής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, και μετά αφού εστήριξε τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και πολλά γυναικεία της Ελλάδος, τον οδήγησε το Άγιο Πνεύμα στην Αμερική και εκεί έκαμε 20 ολόκληρα μοναστήρια. Εκοιμήθην πέρσι τέτοιαν ημέρα και προφήτευσε πολλά και είπε αυτός, πολλά που σας λέω τα αντιγράφω από αυτόν, δεν είναι δικά μου. Αυτός είπε ότι η αιτία των μεγάλων σεισμών και των μεγάλων ασθενειών και επιδημιών και του μεγάλου πολέμου είναι οι εκτρώσεις, οι αμετανόητες και οι ανομαλίες που γίνονται εντός και εκτός γάμου. Και το είπα πέρσι, θυμάστε, και ταράξε το σύμπαν. Αυτός μας είπε ότι πρέπει να το πούμε. Και μάλιστα να το πει επίσκοπος, είπε. Που είναι στύπο Χριστού. Τι έβλεπαν οι άνθρωποι του Θεού, ότι έρχεται. Τουλάχιστον λέει να το πουν κάποιοι για να μετανοήσουν κάποιοι και να έρθει το κακό λιγότερο. Αυτός είπε ότι τα γεγονότα τα μεγάλα, λέει, θα ξεκινήσουν μόλις πεθάνω. Μόλις πεθάνω, λέει, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και δεν θα σταματούν. Μέχρι να έρθει, λέει, η ειρήνη του Χριστού. Από τα πέρσι βλέπετε τι ξεκίνησε. Από το Γενάρη και μετά. Και συνεχίζεται. Και θα συνεχιστεί μέχρι να αποκαθαρίσει. Τι ωραία λέξη, Πατέρ Παναγιώτη. Μέχρι να αποκαθαρίσει όλη η οικουμένη. Το σιτάρι να πάει με το σιτάρι και το κρυθάρι με το κρυθάρι.